Οι γνωστές σιρήνες που χτυπούν πάντα σε κάθε άσκηση Παρμενίωνα φαίνεται ότι θα συνταξιοδοτηθούν καθώς η κυβέρνηση δίνει υπερεξουσίες στο 112 όχι μόνο για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας αλλά για κάθε μαζική εκδήλωση ακόμα και για την περίπτωση πολέμου. Επέκταση του γνωστού μα 112 και στην πολιτική άμυνα πλέον βρίσκεται στα σκαριά, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα οι πολίτε σε περίπτωση που οι συνθήκε το επιβάλλουν. Αναλυτικότερα, όπω αναφέρεται σε δημοσίευμα τη εφημερίδα Τα Νέα, ζητήματα όπω η προστασία των αμάχων σε περίπτωση πολεμική σύραξη περιλαμβάνονται στο Γενικό Σχέδιο Πολιτική Άμυνα τη χώρα, πολλέ διατάξει του οποίου, όπω και η κωδική ονομασία του, διατηρούνται απόρριτα. Όπω εξηγεί στην εφημερίδα Ο Συνταγματάρχη Νικόλαο Παπά, προϊστάμενο τη Υπηρεσία Πολιτική Άμυνα, Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκη του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, όταν ενεργοποιούνται οι Σιρήνε, είναι μάλλον αργά για να ενημερωθεί κανεί για το πού πρέπει να απευθυνθεί και τι να κάνει. Σύμφωνα με τον κύριο Παπά και τον Αντισμήναρχο Ιωάννη Κατσανεβάκη, τμήματάρχη τη Πέμπτη Διεύθυνση τη Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την Αθήνα, το κλειδί είναι η εκπαίδευση του πληθυσμού που πραγματοποιείται σε νεκρέ περιόδου. Αποστολή είναι να σώζουμε ζωέ αμάχου πληθυσμού, λέει ο κύριο Παπά, και τονίζει ότι στι πολεμικέ σειράξει ο μεγαλύτερος αριθμός των νεκρών καταγράφεται μεταξύ των αμάχων. Ω προ το 112, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο που θα προβλέπει μεγαλύτερε αρμοδιότητε στο Υπουργείο Κλιματική Κρίση και Πολιτική Προστασία. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, το Υπουργείο θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει προληπτικά ή έκτακτα μέτρα σε κεντρικό επίπεδο, ενώ του ανατίθεται και ο συντονισμό των υπηρεσιών στην διάρκεια κρίσεων. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα μέσω του 112 το Υπουργείο Πολιτική Προστασία να απαγορεύει την κυκλοφορία, να αναστέλει εκδηλώσει και την υποχρέωση μετάβαση των εργαζομένων στι δουλειέ του, να ανακαλεί άδειε, να επιτάσει μηχανήματα, να κλείνει σχολεία και άλλα. Πάντω, όπω υπογραμμίζει ο κύριο Παπά, έχει μεγάλη σημασία η εκπαίδευση του κοινού, καθώ όλοι οι σχεδιασμοί παραμένουν ατελεί αν οι πολίτε δεν συμμετέχουν στι εκπαιδεύσει τη πολιτική άμυνα.